τωρινό χωριό του νομού Καρδίτσες, που ανήκει διοικητικά στο Δήμο Λίμνης Περσίας. Το χωριό είναι κτισμένο σε ύψος 840 μέτρα και δίπλα του υπάρχει ένα δάσος γεμάτο καστανιές και βελανιδιές. Το χωριό βρίσκεται βόρεια της τεχνητής λίμνης Μέγδοβα και είναι ορατές η Καρδίτσα και τα Τρίκαλα. Πρόκειται για ένα πολύ όμορφο παραδοσιακό χωριό της περιοχής, ενώ η πανοραμική του θέση προσφέρει εκπληκτική θέα στο Θεσσαλικό κάμπο. Απέχει 22 χιλιόμετρα από την Καρδίτσα και είναι το μεγαλύτερο χωριό του Δήμου Πλαστήρα. Η παλιά ονομασία του χωριού ήταν Βουνέση. Λέγεται ότι το Βουνέση ως χωριό προϋπήρξε πιο χαμηλά στον κάμπο στην περιοχή της Ραζιάς. Αξίζει να καθίσετε στην πλατεία του χωριού με τα πλατάνια και να απολαύσετε τον καφέ σας. Σε αυτό το χωριό είναι ότι το κάθε σπίτι έχει και από το δικό του κυπάκο. Το Μορφοβούνι είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του στρατηγού και πολιτικού Νικόλαου Πλαστήρα, εμπνευστή της ομώνυμης Λίμνης. Κοντά στο κέντρο του Μορφοβουνού υπάρχει και το Μουσείο Πλαστήρα, στο οποίο θα δείτε σπάνιο αρχαιακό υλικό από τη ζωή και το έργο του Μαύρου Καβαλάρη. Από το Μορφοβούνι επίσης ήταν ο διεθνούς φήμης συγγραφέας Αντώνης Σαμαράκης. Εξαιρετικό μνημείο της περιοχής θεωρείται το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας με τα λιθανάγλυφα. Είναι κτισμένη σε ιδηλιακή τοποθεσία στα βόρεια του χωριού, 2 χιλιόμετρα μακριά. Περιβάλλεται από φρουριακό περίβαλλον, αλλά τα κοιλιά έχουν καταστραφεί.